Φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ στα εγκαίνια του Εκλογικού Κέντρου στο Κρανίδι. Η παρουσία σας είναι σημαντική και μας δίνει δύναμη και όθηση να κάνουμε και να δώσουμε τη μεγάλη μάχη της 26ης Μαΐου. Εσείς την προηγούμενη φορά, πριν από 5 χρόνια, μας δώσατε με την ψήφο σας τη δυνατότητα να είμαστε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να παρεμβαίνουμε σε όλα τα θέματα, να έχουμε φωνή. Αυτή η φωνή ήταν δυνατή, ξεκάθαρη και πεντακάθαρη. Δεν έχουμε να δώσουμε σε κανέναν τίποτα για ό,τι έχουμε κάνει. Το έχουμε κάνει μόνοι μας και ξανά θα το κάνουμε. Γιατί έχουμε δύναμη, γιατί είμαστε παιδιά μέσα από το λαό. Σήμερα περισσότερο από ποτέ υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης αυτής της προσπάθειας που ξεκινήσαμε, όπως είπα, πριν από 5 χρόνια, για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε μια διαφορετική πολιτική στο Δήμο μας. Μια πολιτική μακριά από προσωπικές φιλοδοξίες, ρουσφέτια, παζάρια, μεταγραφές της τελευταίας στιγμής και πελατειακές σχέσεις. Και αυτή η πολιτική, η δικιά μας, μπορεί να προτείνει συγκεκριμένες προοδευτικές λύσεις στα προβλήματα του τόπου. Το σύνθημά μας, όπως το βλέπετε και στις αφίσες, είναι αλλαγή τώρα. Δεν μας μένει ούτε μία μέρα. Πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα στο Δήμο. Στόχος μας, η αναγέννηση του τόπου. Η αναπτυξιακή προοπτική που θα δώσει στο Δήμο μας τη θέση που του αξίζει. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου μας, όπως γνωρίζετε, είναι τεράστια. Έχουμε όραμα, σχέδιο και πρόγραμμα για να τρέξουμε γρήγορα την επόμενη μέρα. Γνωρίζουμε τα προβλήματα του τόπου. Έχουμε εμπειρία και ξέρουμε τι χρειάζεται. Όπως είπε ένας στέλεχος δικός μας, εμείς θα πάμε καθαρά και ενάντια σε όλους αυτούς που κατά πολιτικά και επαγγελματικά κίνητρα κατέστρεψαν την Ερμιονίδα και αποτολμούν σήμερα να υποκλέψουν ψήφους εμφανιζόμενοι σαν σωτήρες. Είμαστε μια προοδευτική παράταξη που αγωνιά για τον τόπο μας και κοινό μας χαρακτηριστικό είναι το ενδιαφέρον μας για το παρόν και το μέλλον του Δήμου μας. Στο ανοιχτό κάλεσμα προς τους συνδημότες μας, ζητάμε να μας πλαισιώσουν φίλοι και φορείς, χωρίς προϋποθέσεις και συμβιβασμούς. Στην παράταξή μας υπάρχουν νέοι άνθρωποι με πολλή όρεξη για δουλειά, καταξιωμένοι στον επαγγελματικό τους χώρο. Θέλουμε να απαλλάξουμε την κοινωνία μας από τη μιζέρια, την απεσιοδοξία και την οπισθοδρόμηση. Το χρωστάμε στους ηλικιωμένους, στα παιδιά μας, στους νέους μας, στους συμπατριώτες μας, το χρωστάμε στο μέλλον του Δήμου μας. Να ιεραρχήσουμε λίγο τα προβλήματα αυτού του Δήμου. Στο Δήμο που ζούμε και τα βλέπουμε όλοι καθημερινά. Το πρώτο και μεγαλύτερο είναι η σοβαρή έλλειψη νερού, αρδεύσιμου και πόσιμου στην Ερμιονίδα. Και όσο και αν προσπαθούν τις τελευταίες μέρες να κρύψουν τα πράγματα, δεν είναι εύκολο να αλλάξουν την πραγματικότητα. Δεν μπορούν, φίλες και φίλοι, να προγραμματίζουν π.χ. αφαλάτωση από υφάλμηρα νερά τη στιγμή που ξέρουν ότι θα καταστρέψουν τον τόπο και τις επόμενες γενιές. Είναι πυροτεχνήματα. Αυτό όπως έγινε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι το αποτέλεσμα της υπεράντλησης των υπόγειων υδάτων και της μη ύπαρξης ουσιαστικής πολιτικής για τη διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων. Αυτό δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στους καταναλωτές που πληρώνουν στη ΔΕΗ ΑΕΡΤ το ακριβότερο και το πλέον ακατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση προϊόν. Για τη ΔΕΗ ΑΕΡΤ τα έχουμε πει, τα έχουμε γράψει πολλές φορές, τα γνωρίζετε. Η εταιρεία πλέον είναι αναξιόπιστη στα μάτια των δημοτών. Απαξίωσαν την επιχείρηση. Έχουν ένα τιμολόγιο πάρα πολύ ακριβό. Άμα γνωρίζετε, στην κοιλάδα για 10 ευρώ νερό, το τιμολόγιο φτάνει τα 46,5. Και για έναν επαγγελματία στην Ερμιόνη, τα 200 ευρώ γίνονται 600-650. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Πέρα από αυτό, τα συμφέροντα της ΔΕΗ ΑΕΡΤ, όπως γνωρίζετε, μέσα από τη διαδικασία των αναθέσεων, όταν δεν μπορούσαν να κάνουν ομαδοποιήσεις των έργων και να πάρουν μεγαλύτερες εκπτώσεις, τα έδιναν με το καθεστώς των 20.000 ΦΠΑ. Αυτό, για όσους γνωρίζουν, ήταν εγκληματικό
για τα οικονομικά της επιχείρησης. Και γι' αυτό απαξιώθηκε η επιχείρηση. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Η ΔΕΗ ΑΕΡ θα γίνει μια αξιόπιστη εταιρεία με δικό της προσωπικό. Και σκεφτείτε ότι όλο αυτό το διάστημα, τα 5 χρόνια, δεν προσέλαβαν ούτε ένα. Όταν εμείς αναδείξαμε το θέμα των 800 προσλήψεων σε όλες τις ΔΕΗ ΑΕΡ στην Ελλάδα, τότε έτρεξαν τελευταία στιγμή να αλλάξουν τα πράγματα βάσει του τι έλεγε ο νόμος. Και όμως μέχρι σήμερα δεν γίνεται τίποτα. Συνεχίζεται το ίδιο. Και το ίδιο τάζουν στους δημότες. Στον τομέα των σκουπιδιών, τα τελευταία χρόνια γνωρίζετε ότι έχουν φύγει πάρα πολλά χρήματα. Ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία ήταν υπαρκτός όλα αυτά τα χρόνια, με πολιτικές οι οποίες ήταν κακές, θα έλεγα, και δυσβάσταχτες για τα οικονομικά του Δήμου. Ο κόσμος πληρώνει μέσω των ανταποδοτικών για να μπορέσει να έχει μια καλή ποιότητα στη ζωή του, να έχει τα προϊόντα που πρέπει, το νερό, τις υπηρεσίες που πρέπει, όπως η αποχέτευση, όπως η ίδρυυση. Όμως όλα αυτά δεν τα είχε. Και αυτό, σε αυτό το θέμα έχουν μεγάλη ευθύνη αυτοί που διοίκησαν το Δήμο τα τελευταία χρόνια. Εδώ θα μπορούμε να πούμε, να κάνω μια παρένθεση, ότι με την διαδικασία των προσλήψεων που έκανε το Υπουργείο Εσωτερικών με την 3K, αγαπητέ Γιάννη, θα πάρει ο Δήμος μας 31 θέσεις εργασίες μόνιμες. Θα τελειώσουμε με το καθεστώς των εργολάβων, θα προχωρήσουμε πλέον αυτόνομοι και να μπορέσουμε να βάλουμε ένα με μόνιμο προσωπικό. Αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό, ήταν ένα πολύ αξιόλογο εγχείρημα της κυβέρνησης. Δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά μέσα στο επόμενο διάστημα ένα τρίτο θέμα βασικό για το Δήμο μας, η έλλειψη ολοκληρωμένου αποχετευτικού δικτύου. Το τελευταίο διάστημα προχωράνε οι εργασίες στο Πορτοχέλι μετά από την προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια Πελοποννήσου και έχουν αρχίσει και σκάβουν στο κρανίδι. Και αυτή η τετραετία, η πενταετία θεωρείται όμως χαμένη, προσπαθούν τώρα να μαζέψουν τα σημάζευτα. Το αποχετευτικό δίκτυο είναι απαραίτητο στη σημερινή εποχή και πρέπει να κάνουμε αποχετευτικό δίκτυο και σε όλα τα μικρά χωριά. Τώρα τα υπόλοιπα, όπως η αλληπέστατη ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος, των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων, όλα αυτά δεν έγινε ουσιαστικά κανένα έργο, καμία προσπάθεια. Να μην πούμε για την έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού και ο μη καθορισμός χρήσεων γης που αποτρέπει σε μια επιχείρηση να επενδύσει στην περιοχή. Και ένα πολύ βασικό ζήτημα είναι η κατάσταση του οδικού δικτύου από και προς την Ερμιονίδα, καθώς και η άσχημη κατάσταση των αγροτικών δρόμων. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που βγήκε αυτή την πενταετία είναι ότι δεν πήραμε σχεδόν ούτε ένα ευρώ από το ΕΣΠΑ. Από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, όσοι γνωρίζουν, με χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, δεν ήρθε ούτε ένα ευρώ. Ο πολίτης, ο δημότης πλήρωνε για τις υπηρεσίες του και ό,τι ερχόταν από το Υπουργείο μέσω κρατικών επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων. Θα πούμε μετά για τα χρήματα που ήρθαν, το 1.350 και το για το φιλόδημου, λίγο πιο αναλυτικά. Και ένα ακόμα σημαντικό έργο ήταν η καθυστέρηση κατασκευής της Μαρίνας Πορτοχελίου, απαξίωση των τουριστικών προϊόν στο Πορτοχέλι. Εμείς επί 2 χρόνια στέλναμε στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου επιστολές. Τίποτα, θέλανε να τρέξουν το έργο τελευταία στιγμή, να δείξουν πάλι ότι κάνουν δουλειά για λίγο πριν τις εκλογές. Και άλλο ένα πυροτέχνημα. Να πω τώρα 2 πράγματα για το Κλισθένη. Μια βασική έτσι... Για τον Κλισθένη, ένας νόμος ο οποίος επηρεάζει την τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς ζήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως ξέρετε φίλοι, το προηγούμενο διάστημα τα προβλήματα του Καλλικράτη. Κάποιοι θεωρούν ότι με τον Κλισθένη που φαίνεται να πει αναλογική στους Δήμους
όπως είπε και ο κύριος Γιόλας, είναι μια τομή στα αυτοδιοικητικά δρόμενα της χώρας. Εμείς ζήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την απαξίωση και ρωτάω όλους σας αν κανένας πρόεδρος στις τοπικές κοινότητες είναι ευχαριστημένος από τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου έτσι όπως γινότανε, αν είναι εγκαταλελειμμένα τα χωριά, αν η φωνή τους ακούγεται, αν είχαν ρόλο όλο αυτό το διάστημα. Αυτό το μοντέλο δεν λειτουργήσε σωστά, το προηγούμενο. Αυτός ο νόμος λοιπόν είναι θετικός, ιδιαίτερα θετικός για τα αυτοδιοικητικά δρόμενα. Με σειρά προβλέψεων, όπως ο υπολογισμός των κεντρικών αυτοδελών πόρων των χρηματοδοτήσεων με ένα καινούριο διαφορετικό τρόπο, όπως η προσμέτρηση της λευκής ψήφου στον προϋπολογισμό, όπως η αύξηση της ποσότητας των γυναικών στο 40%, όπως η ενίσχυση στον ηλεκτρικό μηχανισμό, η διενέργεια τοπικών δημοψηφισμάτων, όλα αυτά είναι οκλισθένης. Αλλά το βασικότερο, όπως είπα, είναι η απλή αναλογική. Γιατί με την απλή αναλογική έχουμε μια ευάθυνση της δημοκρατίας και άνοιγμα της τοπικής αυτοδιοίκησης στην κοινωνία. Βάζουμε τέλος στα καλπονοθευτικά συστήματα, στο δημαρχοκεντρικό μοντέλο και τον μονοπαραταξιακό έλεγχο των επιτροπών. Ήρθε ο καιρός να συνεργαστούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτός ο νόμος λοιπόν μιλάει για συνεργασία. Με μεταρρυθμίσεις που διευρύνουν τη δημοκρατία και τη συμμετοχή των πολιτών, με, όπως είπα, πιο δίκαιη κατανομή των ΚΑΠ, αλλά και με το ψηφοδέλτιο στα τοπικά συμβούλια, που πλέον, όπως ξέρετε, η κάθε κοινότητα θα έχει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Αυτό είναι ενδοδημοτική αποκέντρωση. Αυτό δίνει ουσιαστικά εμβάθυνση στη δημοκρατία, γιατί ένα χωριό, ένα τοπικό συμβούλιο θα μπορέσει να έχει περισσότερη δύναμη και να μην ελέγχεται από τον δήμαρχο που ήταν πριν μαζί. Νομίζω ότι ο κλισθένης αποτελεί τομή και θα το δούμε στην εφαρμογή του το επόμενο διάστημα. Να πούμε δύο πράγματα για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως ο Φιλόδημος. Ήρθαν στο Δήμο μέσα σε ένα χρόνο ένα 350 για τις ζημίες του Ζορμπά που έγιναν στο τέλος του Σεπτεμβρίου. Αυτά τα χρήματα ήταν αρκετά για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τις υποδομές που όντως είχαν πρόβλημα. Αλλά στο Δημοτικό Συμβούλιο εγώ ζήτησα να υπάρξει μια διαπαραταξιακή επιτροπή για να ελέγξουμε το πού θα πάνε αυτά τα χρήματα. Δεν το ήθελαν οι κυβερνώντες, ήτανε αρνητικοί, έτσι έκαναν πάντα. Θέλανε να χτυπάνε την πλάτη στο διπλανό τους, στον υποψήφιο, στον πελάτη τους αύριο. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τελειώσουν. Πρέπει να λειτουργήσουμε με δημοκρατικές διαδικασίες. Άλλα 450 χιλιάρικα ήρθαν μέσω του Φιλόδημου για αγορές μηχανημάτων και για τους παιδικούς σταθμούς, όπως και για το πράσινο ταμείο για τις παιδικές χαρές. Δηλαδή, μέσα σε ένα χρόνο, αγαπητές φίλοι και φίλοι, ήταν πάνω από 2 εκατομμύρια. Και σήμερα βγαίνουν και λένε ότι δεν τους βοήθησε η κυβέρνηση και ότι δεν τους κάνει οτιδήποτε είναι δυνατόν. Και κάνουν αντιπολίτευση. Τέλος πάντων, εγώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο φωνάζω και λέω ότι όταν είσαι δήμαρχος, όταν είσαι υποψήφιος, όταν είσαι δήμαρχος, πρέπει να κοιτάς τα συμφέροντα του Δήμου. Δεν μπορείς να κάνεις αντιπολίτευση όταν στην εκάστοτε κυβέρνηση για να μπορέσεις να πετύχεις τι. Πρέπει να κοιτάς τα συμφέροντα του Δήμου. Και ο Δήμος μας είναι πολύ δυνατός. Ξέρετε ότι έχουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, μπορούμε να τον αναδείξουμε σε μια μεγάλη μορφή. Πρέπει να συνεργαζόμαστε με την εκάστοτε κυβέρνηση, να παίρνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να τρέξουμε στο μέλλον. Δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ. Θα κλείσουμε να πούμε τις προτεραιότητές μας. Λοιπόν, καταρχήν, το βασικό είναι η χρηστή και αδιάφορη διοίκηση. Διαφάνεια και νομιμότητα των αποφάσεων, ποιότητα στην καθημερινή εξυπηρέτηση των κατοίκων,
προώθηση όλων των μεγάλων θεμάτων, όπως είπα πριν, καλύτερη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου με καθιέρωση ανοιχτή συνεδρίαση στο ίντερνετ, με το e-democracy, συνεργασία με κοινωνικούς φορείς, συλλόγους και πολίτες, πληροφόρηση του Δημότη και προσπάθεια συμμετοχής του στη λήψη των αποφάσεων, διαμόρφωση συνθηκών για καλύτερη παιδεία και προοπτική για το μέλλον των παιδιών μας, ανάδειξη πολιτιστικής ταυτότητας και κληρονομιάς και αποτελεσματική λειτουργία όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Όλα αυτά συνθέτουν το παζλ της επόμενης μέρας και είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Φίλες και φίλοι, λέμε ναι σε ένα Δήμο που παίρνει πρωτοβουλίες και ασκεί πολιτικές για την καταπολέμηση της ανεργίας και των επισφαλών σχέσεων εργασίας. Λέμε όχι σε ένα Δήμο που ασχολείται περιστασιακά και επιπόλαια με τα προβλήματα του πολιτισμού, του αθλητισμού, της παιδείας. Λέμε ναι σε ένα Δήμο που διαμορφώνει καλύτερους όρους για την παιδεία, για την τοπική παραγωγή πολιτισμού, για την οργάνωση και ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού, για μια νεολαία ζωντανά και δημιουργικά κομμάτι του τόπου. Λέμε όχι στην απομόνωση των δημοτικών διαμερισμάτων και την αποσπασματική αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Λέμε ναι σε ενεργά τοπικά διαμερίσματα με δικό τους προγραμματισμό και στόχο για την ανάπτυξη. Λέμε ναι σε ένα Δήμο που σχεδιάζει, παρεμβαίνει και δημιουργεί τους όρους για την ανάδειξη των μνημείων που είναι πρωταγωνιστής σε προγράμματα προστασίας και προβολής της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Λέμε όχι σε μια τοπική αυτοδιοίκηση που αδιαφορεί για τα προβλήματα του Δημότη επαγγελματία, του Δημότη υπαλλήλου, του Δημότη αγρότη, της νεολαίας, της τρίτης ηλικίας, των ασθενέστερων οικονομικά τάξεων, των κοινωνικών τάξεων που βρίσκονται σήμερα στο περιθώριο. Λέμε ναι στο Δήμο που μαζί με τους κατοίκους αγωνίζεται για συγκροτημένες και ολοκληρωμένες προτάσεις για το παρόν και το μέλλον του τόπου, δίνοντας την πρώτη θέση στον άνθρωπο, πέρα και έξω από το κάθε λογής μικρά και μεγάλα συμφέροντα. Λέμε ναι σε ένα Δήμο που διεκδικεί από το κράτος όλους εκείνους αναγκαίους πόρους για τις κοινωνικές του λειτουργίες. Κλείνοντας, αφού σας ευχαριστώ για μία ακόμα φορά για τη σημερινή παρουσία σας, φίλες και φίλοι, δεσμευόμαστε εδώ σήμερα ότι θα είμαστε συνεπείς σε όσα έχουμε διακηρύξει όλο αυτό το διάστημα. Θα αγωνιστούμε ακόμα πιο δραστήρια, συλλογικά και αποτελεσματικά, για να συμβάλλουμε στο να γίνει η Ερμιονίδα ανοιχτή και ζωντανή, με ενεργούς και απαιτητικούς κατοίκους, στο πλευρό οποιοδήποτε διεκδικεί ένα καλύτερο παρόν και οραματίζεται ένα ακόμα καλύτερο αύριο. Μπορούμε, φίλες και φίλοι, να ταξιδέψουμε με το ίδιο όνειρο, να συστεγάσουμε τις αγωνίες μας, να τραβήξουμε το δικό μας δρόμο, να παρεύουμε στις εξελίξεις και στις δημοτικές εκλογές με τη διαφορετική μας άποψη για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον τόπο μας. Καλούμε λοιπόν όσους έχουν τις ίδιες με εμάς αγωνίες να συμμετέχουν στην κοινή προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία και η κεντρική ομιλία θα γίνει στο Γρανίδι την Πέμπτη πριν τις εκλογές και στην Ερμιόνη την Παρασκευή. Πιθανόν να γίνουν και στα χωριά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.